Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ σε ένα ακόμη live του Παναθηναϊκού 24.gr. Να πάμε παρεούλα σήμερα για την επόμενη ώρα. Έχουμε να πούμε πολλά. Μαζί με τον Γιώργο τον Πετρίδη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Τι έγινε, καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς καλά, είστε? Καλά, καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για μπάσκετ, θα συζητήσουμε για ποδόσφαιρο. Μπάσκετ είχαμε χθες ήταν στις λεπτομέρειες του Παναθηναϊκού, ίσως και αυτοκτονία έτσι όπως πήγε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Θα τα πούμε όλα με τον Γιώργο. Ποδόσφαιρο φυσικά, γιατί υπάρχει επιστροφή στη δράση μετά από καιρό λόγω της διακοπής για το Μουντιάλ. Πάμε πλέον σε μια επιστροφή αρχής γενομένης, αρχικά μάλλον με το κύπελλο Ελλάδος, αύριο στις 5.30 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Βόλο. Οπότε έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για αυτά τα θέματα. Θα κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση μαζί με τον Γιώργο και ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για εσάς όπως κάνουμε πολύ συχνά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας το βλέπετε, 6942-20-6252. Καλείτε και μιλάμε για ό,τι μα ό,τι θελήσετε. Μας βλέπετε στο YouTube φυσικά, στο κανάλι μας Παναθηναϊκός24.gr και όπου περιμένουμε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι, εγγραφή στο κανάλι για να μεγαλώσουμε, να φτάσουμε τον επόμενο τρίτο και μεγάλο στόχο των 20.000. Φυσικά μας βλέπετε μέσω του Παναθηναϊκός24.gr στο Facebook, μας βλέπετε στο site κανονικά. Θα παρακαλέσω το φίλο που έχει πάρει την υπομονή του για ένα λεπτό και αν μπορεί να χαμηλώσει να μας ακούει μόνο από το τηλέφωνο, και θα τον βγάλουμε ή θες να πάμε κατευθείαν, Γιώργο, γιατί βλέπω ήδη έχουν αρχίσει και παίρνουν και να τα συζητήσουμε με τον κόσμο. Έχεις γράψει και ένα δικό κομμάτι και στο site, για την ήταν στη Βαλένθια, μπορεί ο κόσμος να το διαβάσει το παναθηναϊκός24.gr, οπότε επειδή βλέπω ότι παίρνει ήδη κόσμος, πάμε, χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, Πανάθα άρρωστος, είμαι λίγο μεγάλος, με 7 χρόνια από μικρό παιδί, έχω παίξει και στα εφηβικά και αριστερικά του Παναθηναϊκού, δεκαετία του 80, που είχαν πάει το τελικό στην Ίντερ οι έφηβοι. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη λεπτομέρεια. Τέλος πάντων. Το όνομά σας. Πώς? Το όνομά σας. Καράλης. Είχα προπονητή τον κύριο Πανάκη, τον σχολεμένο Τσάκο, τον κύριο Τσάκο, τον Δημητρίου. Ήμουνα συμπαίκτη με τον Βονόρτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά, τώρα αυτό δεν έχει. Αλλά τώρα άλλο θέλω να λέω, για άλλο πήρα. Ναι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, ευτυχώς, επιτέλους, μετά από τόσες πίκρες, και εγώ ας πούμε που έχω ζήσει μέχρι και Δομάζο, τα τελευταία του, αλλά έχω ζήσει Σαραβάκο, Ζάιτς, λοιπόν, και Ρότσα. Λοιπόν, είναι όλα αυτά τα χρόνια η μεγάλη πίκρα μου, έτσι, που η ομάδα είχαμε φτάσει και που είχαμε φτάσει. Λοιπόν, φέτος, δόξα Θεός, ήρθε ο Άγιος Άνθρωπος ο Γιωβάνοβιτς, έτσι, και έχει βάλει το μάτι σε μια καλή σειρά. Για το ποδόσφαιρο δεν έχουμε κανένα θέμα. Εγώ πιστεύω έτσι, ότι επειδή ο Γιωβάνοβιτς είναι όχι στρατηγός, είναι που θυμίζει το Κμόχ το 84. Πιστεύω ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα περίπατο και την επόμενη χρονιά θα φτάσουμε πάλι πάρα πολύ ψηλά στη Champions League. Βήμα-βήμα, εγώ λέω. Θυμίστε μου το μικρό σας. Γιώργος. Κύριε Γιώργο, βήμα-βήμα. Δεν περίπατο. Εγώ διαφωνώ με τα περιπάτου. Ναι. Δεν είναι, θα είναι δύσκολη μάχη. Εντάξει, έχει ένα προβάδισμα γιατί είναι στην κορυφή, αλλά έρχεται δεύτερος γύρος δύσκολος. Ναι. Και άλλοι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα. Ο Θεός είναι μαζί μας φέτος. Και θα είναι για πολλά χρόνια, πιστεύω. Ναι. Για το ποδόσφαιρο, εγώ θα πάω μια χαρά πλέον. Το θέμα αυτό που έχω για τον μπάσκετ. Βλέπω τον αγώνα εχθές. Λοιπόν, στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτός ο Παπαγιάννης τώρα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν 2 και 20, έτσι, να του παίρνει το ριμπάνο ο άλλος που είναι 2 μέτρα. 2-5 πόσο είναι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το παιδί, δηλαδή να μας πάει στα νεύρα. Λοιπόν, αυτός ο Κουτάιτιτς δεν κάνει. Ο Παπαγιάννης, λοιπόν, καλό παιδί, είναι παραδειακό, είναι, τον αγαπάμε, ναι, αλλά είναι. Εντάξει, μην τον απαξιώνουμε κιόλας. Έτσι, Γιώργο, τι λες εσύ. Αλλά είναι για να κάτσε εδώ, φίλο. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο δηλαδή δεν είναι για να βγάζει όλο τον αγώνα. Αυτός ο Κουτάιτς πρέπει να φύγει αύριο, όχι χθες έμπρεπε να φύγει. Λοιπόν, δηλαδή πιάνει θέση και χωρίς να προσφέρει τίποτα. Ένας μεγάλος, άμα γυρίσει ο Μίτογλου, έτσι, λοιπόν, θα η ομάδα θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Αλλά ένας παίχτης που βλέπω τα βιντεάκια και τρελαίνομαι, έτσι, με παιχτάρα μεγάλη και είναι και ελεύθερος.
παιδιά. Ο Έρικ Πάσκαλ που ήταν να πάρουν το καλοκαίρι, αυτό ο άνθρωπο είναι μεγάλη παιχτάρα. Γιώργο, τι λες. Πώς. Είναι παιχτάρα, αλλά δεν είναι πεντάρι ο Πάσκαλ, έτσι. Ναι. Ναι. Να συνεχίσω. Ναι. Αυτό ο Πάσκαλ είναι δύο μέτρα άνθρωπο και έχει άνοιγμα κτηριών 2-13, έχω τα βιντεάκια του. Αυτό πρέπει να πάρουμε τώρα. Είναι και ελεύθερο. Μεγάλη παιχτούρα. Rebound, τάπε. Δεν υπάρχει αυτό ο παίκτη. Για μένα αυτό ο Πάσκαλ που ήταν να πάρουν το καλοκαίρι δεν το πήραμε τελικά είναι ένα Μπατίστ τρεις φορές καλύτερο. Δεν ξέρω αν τρέχει δίκιο, αν συμφωνείτε με αυτό. Εντάξει, τώρα ο Μπατίστ έχει μια προσφορά στον Παναγό πολλά χρόνια. Δεν τα βάζουμε. Δεν λέμε κανένα, δεν λέμε προ Θεού. Αυτό δεν ξέρω τον Πάσκαλ, τον έχετε δει σε αυτόν. Ναι, τον έχουμε δει βέβαια στον NBA. Με τους Γόριους ειδικά. Δεν υπάρχει αυτός ο παίχτης. Αυτό πρέπει να πάρει. Και αν πάρει αυτό το παίχτη και θα γυρίσει και ο Μίτογλου, δεν μας πιάνει τίποτα μετά. Όσο τώρα καλά, ίσως σας καθυστέρησα πολύ, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη για αυτό που λέω, για τον μπάσκετ. Εντάξει, εγώ, Γιώργο, θα πες εσύ ως πιο ειδικός. Κύριε Γιώργο, καταρχάς, είναι λίγο άδικο. Είναι στο ειδικό, δεν χρειάζεται. Αντάξει. Ο Παπαγιάννης όντως χθες ήταν πολύ κακός, όπως η Κουντάι της, δεν το συζητάμε αυτό. Έχασαν όλες τις μάχες, όχι μόνο τα rebound, ούτε άμυνα έπαιξαν. Έτσι, ο Ντούμπλιεβιτς πραγματικά χθες έχει κάνει τρομερό μάτς. Το είπα και στη μετάδοση του τεστ για το ραδιόφωνο ότι νομίζω θα βλέπουν εφιάλτες και οι δύο, και ο Παπαγιάννης και ο Κουντάιτς από τον Ντούμπλιεβιτς. Δεν κατάφεραν σε καμία στιγμή να τον σταματήσουν. Είναι λίγο άδικο για τον Παπαγιάννη υπό την έννοια του ότι ζητάμε πάρα πολλά από τον Παπαγιάννη και ενώ δεν τον εκμεταλλευόμαστε όπως πρέπει, ειδικά στην επίθεση. Δηλαδή. Δεν μπαίνει καθόλου μπάλα στην επίθεση. Ανεβοκατεβαίνει το παρκέ πάνω κάτω, συνέχεια τρέχει. Του ζητάμε να βγει να μαρκάρει τον περιφερειακό. Μετά θα πρέπει να, πρέπει να γυρίσει πίσω, να πάρει και το rebound. Σίγουρα, επαναλαμβάνω, έχει κάνει πολύ κακό μάτσο όπως και ο Κουντάιτης. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι δεδομένο. Και έχουν χάσει, το είπα και πριν, όλες τις μάχες, όχι μόνο τα rebound, και στην άμυνα και στην επίθεση τα πάντα. Αλλά, πώς να το πω τώρα, θα έπρεπε και ο Παναθηναϊκός να, τον έχει θωρακίσει περισσότερο τον Παπαγιάννη. Τι εννοώ. Ναι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει έναν ακόμα παίκτη στο 4-5. Έναν αθλητικό. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ναι, ακριβώς. Έναν αθλητικό, ένα αθλητικό 4-5. Να παίρνει ανάσες. Ωραία. Ναι, ένα τελευταίο. Ναι, Γιώργο. Άμα φύγει αυτός ο Γκουντάιτης, έτσι, και πάρει, ας πούμε, π.χ. λέμε τώρα τον Μπάσκαλ αυτόν. Μπορούμε να πάρουμε και το Μίτογλου μετά, άμα η ποινή είναι μικρή. Βέβαια. Ωραία. Και ένα τελευταίο, να μην σας κουράζω. Γιατί η άποψή σας, αυτός ο κύριο, τι διαφορά, ματιασμένος είναι, αυτός ο Γκριγκόνιτς, τι γίνεται με αυτόν. Θα γυρίσει από εβδομάδα, θα μπει σιγά σιγά στις προπονήσεις. Εντάξει, δεν είναι ένα μήνα έξω. Το βλέπετε να πιάνει σε εμάς ή ξανά τα λεφτά που δώσατε. Πιστεύω θα πιάσει. Και πιστεύω θα πιάσει γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός έχει γίνει, προσπαθεί να γίνει ομάδα, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που θέλει ο Ράντονιτς, ειδικά στην επίθεση. Και θεωρώ ότι και με τον Μπέικον πλέον και με τον Walters στο 100% και με τους δύο, θεωρώ ότι και ο Γκριγκόνης θα βρει το ρόλο του. Γιατί στην αρχή της περίοδου ζητούσαμε από τον Γκριγκόνης να παίρνει την μπάλα και να παίζει ένα εναντίον ενός, που δεν είναι το στυλ αυτό του Γκριγκόνης, έτσι. Ναι. Έγινε, Γιώργο, για να προχωρήσουμε. Το τελευταίο. Γιώργο, έλα, γρήγορα. Στην μπάλα, το δεκάρι, ποιο μπορεί να είναι. Θα δούμε, θα είναι πάντως. Θα πάρει δεκάρι ο Παναθηναϊκός και είναι προτεραιότητά του να πάρει δεκάρι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λέει ένα φίλο με τα γραφικά. Ναι. Ευχαριστώ, Γιώργο, γιατί επειδή είναι κυρίως μπασκετικά, απλά ήρθε προηγουμένως ένα μήνυμα. Έχουμε πει. Και του Ιρανού το όνομα παίζει, έχει προταθεί και είναι ένας παίκτης που γίνονται συζητήσεις και αρέσει. Και ο Βραζιλιάνος της Λουντογκόρετς έχει προταθεί στο Παναθηναϊκό. Τώρα τι θα γίνει, θα το δούμε. Υπομονή να έχουμε παραπάνω πράγματα, ούτως ή άλλως δεν βγαίνουν. Πες κάτι για να πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, βλέπω εδώ πέρα που λέει και ο φίλος ο Κώστας για τα τρίποντα του Παπαγιάννη, πρέπει να σου τρίποντα. Πραγματικά το έχει βελτιώσει αυτό το κομμάτι. Αλλά ακόμα και σε αυτό ο Παναθηναϊκός δεν το εκμεταλλεύεται. Δηλαδή θα μπορούσε, όπως είναι αρκετοί ψηλοί στο NBA, αρκετοί σύντομοι στο NBA βγαίνουν έξω και εκτελούν ελευθερία. Ή ο Ντούμπλιβς για παράδειγμα χτες. Ο Ντούμπλιβς το έκανε χτες. Εκτελούσε τρίποντα ελεύθερο. Μάλλον τα θέματα του Παπαγιάννη. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να υπάρχει ένα σύστημα
που να βγαίνει ο Παπαγιάννης και να εκτελεί ελεύθερο τρίποντο. Ναι, αλλά δεν είναι αυτά τα θέματα του. Βλέπουμε ότι... Όχι. Τα θέματα του Παπαγιάννη. Ναι, λέω ότι δεν τον εκμεταλλεύεται τον Παπαγιάννη. Δεν τον εκμεταλλεύεται πάνω από το rebound εκεί χθες. Το rebound εκεί χθες δεν το χάνεις. Και δεν γίνεται να έχουν τρία rebound. Τρία rebound οι center του Παναθηναϊκού. Οι δύο center του Παναθηναϊκού να έχουν τρία rebound. Δεν γίνεται. 45 λεπτά, έχω 40. 45. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Από Αγγλία νομίζω. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιώργος από Αγγλία ονομάζομαι. Δεν φύγω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Την παρακολουθώ από την αρχή. Είμαι μπασκετικός, σαν τον φιλαράκο τον Γιώργο τον Πετρίδη. Μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα φέτος. Αν και δεν είμαι προσωπικός μεγάλος φαν του Ράντονιτς και του μπάσκετ που παίζει. Παρ' όλα αυτά πιστεύω στην ομάδα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που χάσαμε χτες, αλλά αυτό είναι το hero ball, δυστυχώς. Εφόσον μας κέρδισε κάποια μάτς στο παρελθόν και τις προηγούμενες αγωνιστικές, συγγνώμη, πρέπει να περιμένουμε και τώρα. Παρ' όλα αυτά, δεν μου αρέσει ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον Παπαγιάννης από όλους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό και αντίστροφα ο Παναθηναϊκός το έχει προσφέρει πάρα πολλά. Πρέπει να συνεχίσουμε να τον πιστεύουμε. Είναι ο αρχηγός μας έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να του δείξουμε εμπιστοσύνη, γιατί έτσι τρέφονται και οι αθλητές από την εμπιστοσύνη. Γιώργος, είπαμε. Ναι, Γιώργο μου, αν μου επιτρέπεις και να το βάλουμε και στη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι καλό θα είναι να μιλάμε λίγο. Το στέλνει και ένας φίλος, γι' αυτό παίρνω πάσα, ότι τι γίνεται, ο Παπαγιάννης, επειδή έχει χάσει κιλά τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί ήθελε να χάσει κιλά, έχασε ταυτόχρονα και μυϊκή μάζα. Δηλαδή με το λίπος έχασε και μυϊκή μάζα. Μετά, ενώ έπρεπε να βάλει όγκο, δεν έχει βάλει όγκο. Δεν έχει βάλει όσο πράγμα για έναν αθλητή να βάλει όγκο, γιατί ο αθλητής καταναλώνει και οι θερμίδες. Για να βάλει όγκο πρέπει να φας πολύ, πρέπει εκτός από το γυμναστήριο. Άρα λοιπόν, εγώ τι βλέπω. Εγώ βλέπω ένα σέντερ 2-20 με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, γρήγορο κτλ. Ο οποίος επειδή έχει χάσει μυϊκή μάζα και δεν έχει βάλει όγκο μετά τα κιλά που έχασε, μετά το λίπος, έχει πρόβλημα εκεί. Στην ενέργεια, στο πώς βάζει το κορμί. Συμπαθές. Ναι. Συμφωνώ, Διονύση, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αλλά κοιτάξτε, στο μπάσκετ δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θυμόμαστε, ας πούμε, πριν έρθει ο Πιτίνο. Ο Πιτίνο ήταν αυτός που τον άλλαξε και τον έκανε πιο στεγνό, πιο γρήγορο. Πριν έρθει, ήταν πιο δυνατός. Δεν μπορούσαν να τον βάλουν πιο εύκολα στη ρακέτα. Παρ' όλα αυτά, όμως, το χτυπούσαν στα αργά πόδια, όπως κάνουν τώρα με τον Κουντάιτης. Με τον Κουντάιτης. Αυτό λοιπόν. Αδυνάτησε και ο Παπαγιάννης και έχασε στέγνωση από το λίπος αυτό. Τώρα, αμυγικά μπορεί να βάλει κάποια κιλά και να εντάξει το παιχνίδι του το ποστάρισμα. Πρέπει να βάλει. Ξεχνάμε άλλωστε. Ναι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και ο Μπουρούσης, αν θυμάστε καλά, που ήταν από τα καλύτερα πεντάρια της τελευταίας δεκαετίας, έτσι, 15 ετίας ίσως, στην Ευρώπη, άργησε πολύ να ξεπεταχτεί, έτσι. Και μάλιστα έβαλε το τρίποντο στο ρεπερτόριό του στα τελευταία χρόνια της καριέρας, αν θυμάστε καλά. Οπότε εγώ πιστεύω ότι για τον Παπαγιάννη υπάρχει χώρος βελτίωσης. Πρέπει να του δείξουμε πίστη, όπως θα δείξουμε πίστη και στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το τονίζω αυτό. Γιατί δεν είμαι φαν του Ράντονιτς, δεν μου αρέσει το μπάσκετ που παίζει, το hero ball, έτσι, σε καμία περίπτωση. Δεν είμαι στο λογικό μπάσκετ και το είδαμε χτες, έτσι. Εάν ήταν μια καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια, θα μας είχε καθαρίσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ναι. Και ίσως είναι 14, θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ακριβώς. Έτσι. Κατά τα άλλα, παιδιά, πίστη στην ομάδα και με ένα καλό. Τώρα με την προσθήκη του Τεσσαριού, με κι άλλο ξένο, λίγο δύσκολο το βλέπω να πάρει ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει και τον Άντριους, ο οποίος δεν πρόκειται να. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φύγει ή όχι. Έχουμε και τον Γκριγκόνης, ο οποίος έρχεται και αυτός και ελπίζω πραγματικά χθες, ας πούμε, το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Είναι τρομερός παίχτης και πιστεύω θα βοηθήσει αρκετά στην ομάδα. Αυτά. Κατά τα άλλα, εάν θέλω να σε ρωτήσω κιόλας, αν έχετε κάποιο νέο για το ΆΚΑ επίσης. Το ΆΚΑ, παιδιά, Γιώργο, το ΆΚΑ είναι καθαρά στο θέμα, είναι καθαρά θέμα κυβέρνηση τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει όλες τις διαδικασίες. Έβαλε και μια ανακοίνωση, αν θυμάστε, πριν δύο εβδομάδες, για ποιο λόγο έχει κολλήσει το θέμα. Δεν εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό, εξαρτάται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να υπογράψει ένα τελικό χαρτί, μια σύμβαση, ας πούμε, που να παραχωρεί το. Έχει γίνει νόμος, ας πούμε, καταρχάς. Και πρέπει να υπογραφεί σύμβαση που θα παραχωρεί το ΆΚΑ στον Παναθηναϊκό. Έχει καθυστερήσει αυτό. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις με το να περάσει μια ρύθμιση, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Και αυτό έχει πάει πίσω. Το περιμένουμε. Είναι καθαρά θέμα κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είναι, πώς να το πω τώρα, τύπο υποχρεωμό. Περιμένουμε την κυβέρνηση να το τελειώσει. Κατάλαβα. Επειδή δεν μου άρεσε κιόλας να μιλάω για διαιτησίες και για κέντρα. Πάμε λίγο σύντομα, θα παρακαλέσω μόνο. Πάμε λίγο σύντομα. Ναι. Επειδή δεν μου αρέσει κιόλας να ασχολούμαι με διαιτησίες για αυτά, πιστεύετε ότι έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία στα τελευταία παιχνίδια της Ευρωλίγκας? Θα σου πω, κοίταξε, θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ καλές διαιτησίες ο Παναθηναϊκός στα τελευταία παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Ενώ στα 3-4 τελευταία παιχνίδια. Χτες υπάρχει μια φάση που για μένα είναι αντιαθλητικό, το είπα και στη μετάδοση. Στον Πονίτκα, που τον τραβάει ο Πρέπελτς από το χέρι, δεν πάει καθόλου για μπάλα, νομίζω ότι ήταν στην τέταρτη περίοδο αυτό, που το είδαν και στο replay και είδαν στον τελικά από το φάουλ. Και βλέποντας και το replay και για τον Λί, νομίζω ότι και είναι λίγο αυστηρό το φάουλ που δίνουν στο Λί, το πέμπτο. Το πέμπτο, ναι. Αλλά δεν έπαιξε ρόλο. Δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία, έτσι. Ίσως και να ήταν, αλλά κάποιες φορές και οι παίχτες ή και οι διαιτητές αντίστοιχα πέφτουν στην παγίδα των παιχτών. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Τα φιλιά μου από τη χιονισμένη Αγγλία. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που πήρες. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο από την Αγγλία. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τον Παπαγιάννη, Διονύση. Πριν πάμε στον Παπαγιάννη, να πω ότι Super Chat, όσοι θέλετε στηρίζετε το κανάλι, το έχουμε ανάγκη για να μεγαλώσει το κανάλι μας. Στο εικονίδιο που βρίσκεται για το Super Chat κάτω από τα σχόλια, όσοι θέλετε μας στηρίζετε. Έλα, πες για Παπαγιάννη για να πάμε στο φίλο. Πολλά μηνύματα βλέπω εδώ. Λένε, αυτά που κουβεντιάζουμε είναι. Ναι, είναι ψυχολογικό. Γενικότερα, νομίζω ότι και το έχω πει εγώ, ότι θα πρέπει να σκληρύνει πιο πολύ ο Παπαγιάννης σαν παίκτη. Και δεν το λέω από άποψη σωματικού που το αναφέραμε και νωρίτερα. Και πνευματικά, δηλαδή να γίνει πιο σκληρός. Ας πούμε, για παράδειγμα, χτες, δεν ξέρω αν θυμάσαι, δεν έχουν κάνει φάουλ στον Ντούμπλεβιτς. Ένα σκληρό φάουλ, να του δείξουν ότι ξέρει κάτι, είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν θα μας βάλεις καλάθι. Το πιο σκληρό φάουλ που είχε γίνει στον Ντούμπλεβιτς το έχει κάνει ο Πονίτκα. Λέω και πάλι το κυρίαρχο που καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά με τους ψηλούς. Οι δύο ψηλοί τρία rebound. Είχε 7 ο Walters, 7 δεν είχε. Ναι. Και οι δύο σου ψηλοί τρία rebound. Σε μάτς τώρα τέτοιο. Με παράταση κιόλας. Δηλαδή, okay. Για πάμε στο φίλο που περιμένει. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, Νιονίση. Αντώνης είμαι από Στουτγκάρντ, έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, Αντώνη, έλα. Βέβαια, τώρα δεν είμαι Στουτγκάρντ, με Αθήνα. Είσαι ο Αντώνης που πηγαίνω έρχεται με τη δουλειά. Μπράβο. Στο αεροδρόμιο που δουλεύει, ε. Τώρα είμαι Αθήνα, βέβαια. Ναι. Τίποτα, γεια σου, και Πετρίδη. Γιώργος. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Γιώργο μου. Τίποτα, είδα και εγώ χθες το μάτς. Θεωρώ, εντάξει, απαράδεκτο το τελευταίο block out που δεν έκανε ο Παγιάννης για να πάρει το rebound. Δηλαδή, εμένα εκεί ξενέρωσε εντελώς. Ξέρετε, στο shoot που χάνει. Ναι, ναι. Που πήρε το παιχνικό rebound ο Ριβέρο. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω εκεί χάθηκε όλο το μάτς. Κάτσε, περίμενε, λες εσύ ποιο λες τώρα. Λέω στην προτελευταία επίθεση. Που παίρνουν rebound και κάνουν το 94-91. Ναι. Το rebound, δεν παίρνει. Ναι, είναι καθοριστικό. Δηλαδή εκεί, άμα δεν το έχανε το rebound ο Παγιάννης, είχαμε εδώ τεράστια. Κοίτα να δεις. Υπάρχουν δύο-τρεις καθοριστικές φάσεις έτσι όπως πήγε το μάτς. Η μία είναι αυτή που λες. Πιο πριν είναι η φάση του Bacon που έχει πάρει rebound το Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια στα 6 δευτερόλεπτα ισοπαλία το μάτς. Εκεί ο Bacon θα μπορούσε να τρέξει να μπει να κάνει ένα drive. Να καρφώσει μπορούσε. Ναι. Και να παίρνει το μάτς. Είναι πασάρι ελεύθερο συμπέκτη του, παιδιά. Είναι και αν έχετε δει φάση, είναι και ελεύθερο ο Walters στη γωνία. 3-2 βγαίνανε. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Στο είχα ξαναπεί. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά. Εντάξει, ο παίκτη δεν μπορεί εκείνη την ώρα να ξέρει με στην ένταση πόσα δευτερόλεπτα έχει. Α φωνάξει ένα από τον μπάκο. Έπρεπε να έχει καθαρό μυαλό. Το κάνουν αυτό πολλέ φορέ οι Αμερικάνοι. Λίγο κολλάνε με το. Έτσι δεν είναι, Γιώργο, με τον χρόνο. Ναι. Έχει πάθει ο Τζέιρον Σμιθ και ήταν άλογο. Και τη άλλη φάση είναι στο τέλος που εκεί είναι τρεις πόντους πίσω ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πήγε αδίποντο ο Γόλτερς στα 6 δευτερόλεπτα. Έλατε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω με αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι θέμα προπονητή. Γι' αυτό ανησυχώ. Δηλαδή δεν γίνεται. Συγγνώμη, φίλε Αντώνη. Και ο Williams εκτελεί. Πολύ βιαστικά. Θα μπορούσε να μπει λίγο πιο μέσα να εκτελέσει τρίποντο από τα 7 μέτρα. Εκτελεί από το 8,5-9. Στο 94-91. Συμφωνούμε. Εγώ το ξέρω. Γιώργο, εγώ το ξέρω. Εγώ δηλαδή εκεί τρελαίνομαι, ρε φίλε. Γιατί εχθές μπορούσαμε άντρα να το κερδίσουμε το μάτς. Αν και δεν ήμασταν τόσο καλοί. Παρόλα αυτά,
είχαμε την ευκαιρία να το κερδίσουμε. Έτσι. Αυτά είχα να πω, να μην κρατάω την γραμμή, γιατί είναι χαμούλης. Να είσαι καλά. Παιδιά, συνεχίστε. Τέλεια εκπομπή. Ελπίζω στα 50.000 να φτάσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και παραπάνω. Θέλουμε 100.000, να έχουμε πει. Έτσι. Επίσης, υπάρχει μια φάση, Διονύση, που εκεί αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι θα πάει στραβά. Και είναι η φάση στο τελευταίο, στο πρώτο δεκάλεπτο, που κάνει το φάουλ ο Walters. Που είχε κάνει ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Και άμυνα έχει παίξει και επιθετικά rebound παίρνει, βγάζει πραγματάκια. Παρότι δεν έχει τον Bacon σε καλό διάστημα εκεί. Είπε τη φάση στο. Στην τελευταία φάση του πρώτου δεκαλέπτου που κάνει το φάουλ ο Walters και δίνει τρεις βολές. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί πάει το μάτι. Αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι αρχίζει να χαλάει. Ναι. Δηλαδή κάτι δεν θα πάει καλά από εδώ και πέρα. Και όντως έτσι συνέβη μετά. Αυτό πάνω που έλεγε ο φίλος και στέλνω αρκετοί, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, κατά πόσο ο Παναθηναϊκός έχει έναν αλλακτικό πλάνο στο παιχνίδι του, ένα αλλακτικό σχέδιο. Δηλαδή, άμα δεν του βγουν τα isolation. Ναι. Isolation full, με Bacon, με Williams. Όταν αυτοί κολλάνε, κολλάει και όλος ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει λίγο και ο Ράντονιτς να βρει άλλους τρόπους, να βρει άλλους αυτοματισμούς, άλλα συστήματα, να το πω έτσι, για να μπορέσει η ομάδα να ρολάρει περισσότερο. Ναι. Δηλαδή να μην εξαρτάται τόσο πολύ από τον Bacon και από τον Williams, οι οποίοι παίζουν 40 λεπτά, έτσι. Ναι, πάμε γιατί περιμένει ο κόσμος. Γιώργο, χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα. Παναγιώτης είμαι ο Πάτρα. Από? Από Πάτρα, Πάτρα. Μ' ακούτε? Ναι, Παναγιώτη. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είσαι καλά. Εμένα δεν μου αρέσει ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός. Ενώ υπάρχουν κάποιες καλές μονάδες, δεν γίνεται να έχουμε ένα παιχνίδι, να το κάνουμε NBA και να έχουμε τέσσερις παίκτες να κοιτάνε τον Bacon και να δούμε τη βραδιά του, να δούμε αν θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Στην επίθεση βλέπεις ότι δεν υπάρχει σχέδιο, δηλαδή παίζουν πολύ άναρχα. Κανένα τρίποντο. Δεν ξέρω, τι βλέπω πολύ άνοδο την επίθεση μας. Εσύ τι λέτε? Το είπαμε και πριν, αυτό είπαμε από τον φίλο Μάρκο, ότι υπάρχει θέμα στην επίθεση. Τα περιμένει όλα σχεδόν από τον Bacon και από την κατάσταση που θα είναι ο Bacon σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχει ένα αλλακτικό πλάνο. Ή τουλάχιστον δεν το έχουμε δει. Μα αν υπάρχει, δεν το έχουμε δει. Είναι, ο Παναθηναϊκός βασίζεται πάρα πολύ στο ένστικτο, στις ατομικές ενέργειες των παικτών του. Δεν βασίζεται τόσο πολύ στην ομαδική λειτουργία, στην κυκλοφορία της μπάλας, στην κίνηση χωρίς την μπάλα. Δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία στο παιχνίδι του και θα πρέπει να τα βάλει κάποια στιγμή. Σχεδόν μηδέν. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή, αν το μάτς δεν είναι κοντά και ο Παναθηναϊκός δεν πηγαίνει να πάρει την νίκη και έχει μείνει, ας πούμε, 15 πόντους πίσω. Δεν μπορεί να το δεις αυτό το μπάσκετ, είναι άθλιο. Και το βλέπεις με άλλη ψυχολογία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, το βλέπεις ο Παναθηναϊκός να χάνει, λες αυτή η ομάδα δεν βλέπετε. Ναι. Ναι. Όταν ανεβαίνει ο Bacon, ξέρω εγώ, αρχίζει, πλακώνεται στα τρίποδα, βάζει καλάθια, βάζουν και κανένα δύο οι άλλοι. Και το παιχνίδι αρχίζει πάλι να σου δίνει λίγο ψυχολογικό κινήτρο. Μπέκει μπορεί να τη δεις. Τα χάλια της δεν τα είναι πίσω στο παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Τι λέει η Πάτρα, πώς είναι? Την αγαπάμε την Πάτρα. Είναι. Είναι. Κατρουλού. Κατρουλού. Όταν ξεκινά να βρέχει το πηγαίνει λίγο. Α, από την βροχή λες, από την βροχή. Ναι. Μάλιστα. Συχνά δεν βρέχει. Δεν βρέχει. Ναι, μας φάρε πολύ λίγο. Εντάξει. Έγινε. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Και καλούς τίτλους έδωσες. Ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Ναι, ναι. Διορίζω, σκεφτόμουν κάτι και το έλεγα και το πρώτο στο ραδιόφωνο. Σκέψω ότι αυτή η ομάδα, στον αρχικό της σχεδιασμό, το σχεδιασμό του καλοκαιριού, δεν είχε πονίτικα και Bacon μέσα. Σωστό.
Ο Πονίτη ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Γενικότερα πολύ καλός. Πολύ σταθερός. Λοιπόν, πάμε σε ένα φίλο που περιμένει και μετά θα, πρωτού προχωρήσουμε στις γραμμές, θα μιλήσουμε λίγο για Βοτανικό, γιατί ρωτάτε κάποια πράγματα για το νέο βίντεο που βγήκε. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Θωμάς από Καρδίτσα. Γεια σου, Θωμά. Σας είδα, δεν το πιστεύω ότι βγήκε. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλά, έχω λίγο, πρώτη φορά που παίρνω και έχω λίγο άγχος. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Έλα, όλα χαλάρα, χαλάρα, ναι. Λοιπόν, μπασκετικός κι εγώ, ωραία. Γιατί αυτή η ομάδα μας χάρισε πολύ μεγάλες χαρές, έτσι και τα λοιπά. Πιστεύω ότι πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτήν την ομάδα. Τώρα για τον προπονητή δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και ένα playmaker και ένα πεντάρι. Γενικά βλέπω όμως ότι βασικά από τότε που ήρθε ο Μπέικον άλλαξε όλη η ομάδα, έτσι. Στο εξωτερικό κομμάτι, άμα είναι καλά ο Μπέικον, παιδί μου. Δηλαδή δες θες ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν άποντος. Μετά με το που πήρε μπρος, πήρε μπρος και ο Παναθηναϊκός. Πήρε μπρος. Το πήγε στον πόντο, πέρασε μπροστά κάποια στιγμή, αν θυμάμαι ένα πόντο. Τι μπορεί να κάνει ένας παίχτης που ξέρει μπάσκετ, έτσι. Ο Μπέικον μέχρι το 27-28 έχει 0 στα 9, νομίζω, εντός παιδιάς. Μέχρι το 27-28, μετά βάλε 22. Ναι, ναι. Πιστεύω λίγο ότι βλέπω την ομάδα μερικές φορές ότι κολλάει, δηλαδή, και μετά κυνηγάει το σκορ, δηλαδή έχει κάποια κενά. Γενικά δεν έχει δέσει ακόμα η ομάδα, παιδιά. Νομίζω ότι δεν έχει δέσει η ομάδα ακόμη. Είναι καινούργια ομάδα, δεν ξέρω. Θωμά, είναι αυτό που λέμε, το λέμε συνέχεια, ότι έχει αυτά τα νεκρά διαστήματα, τα μπλοκαρίσματα αυτά που λες και εσύ, τα οποία τη στοιχίζουν πάρα πολύ. Στοιχίζουν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό αυτά τα διαστήματα. Και χτες, αν θυμάσαι, έχει κάνει από το φινάλε της πρώτης περίοδου μέχρι τα μέσα της δεύτερης η Βαλένθια, νομίζω 11-0 σερί. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει στόχο με τίποτα. Αντίστοιχα, είχε ένα διάστημα στις αρχές της τρίτης περίοδου, αν θυμάστε, που βάζει τρία σερί τρίποντα η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός απλά κάθεται και κοιτάει. Τρία σερί τρίποντα. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στους 2 πόντους, 47-45 και πήγε 56-45. Παρόλο που το παιχνίδι του Ράντονιτς είναι η άμυνα, έχει αυτά τα νεκρά διαστήματα που κολλάει και στην άμυνα και μετά σαν να παραδίδεται, ρε παιδιά. Όχι τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γενικά με τη Φενέρ, ξέρω εγώ, σαν να παραδόθηκε τελείως δηλαδή. Που δεν ήταν ο Παναθηναϊκός. Το πάλευε μέχρι τέλος το παιχνίδι. Δεν ήταν έτσι δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω. Θέλει δουλειά γενικά η ομάδα, πιστεύω. Θέλει δουλειά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτήν την ομάδα και να πάρει κάποιους παίχτες. Δηλαδή, πες ότι τραυματίζεται κάποιος. Τραυματίζεται. Εντάξει, χτύπα ξύλο εδώ έτσι με τους τραυματισμούς. Τραυματίζεται όλοι. Ή πάλι ο. Ο Λίδο τελευταίο διάστημα είναι ο καλός του Παναθηναϊκού. Θωμά, δεν ακούστηκε, άμα μπορείς να το ξαναπείς. Πες το πάλι, Θωμά. Ποιο? Κάτι είπες. Λέω ότι πρέπει να πάρει ένα playmaker. Αν είναι και Έλληνας, τώρα δεν ξέρω τώρα αν πάμε σε εναλλακτική λύση Έλληνα. Δηλαδή πες ότι τραυματίζεται ο Λί, τραυματίζεται ο Walters πάλι. Τι θα γίνει? Πάλι με τον Πονίτκα, ξέρω εγώ, δηλαδή, με αυτές τις λύσεις. Να χτίσει δηλαδή εκεί, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, από φέτος να χτίσει το ρόστερ. Εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη ανάγκη στο 4-5. Δηλαδή έχει περισσότερη ανάγκη πάνω από 20 παίκτη εκεί. Γιατί βλέπουμε είναι αυτό που είπε πριν, βλέπουμε ότι ο Williams θα πέσει 40 λεπτά. Έτσι. Δηλαδή πώς θα αντέξει ο Williams. Ο Γκουντάιτης είναι πολύ ασταθής. Χρειάζεται νομίζω να παίρνει εκεί. Πραγματικά, ένα 4-5 κάτι. Δεν ξέρω με το Μίτογλου, παιδιά, τι γίνεται με το Μίτογλου. Περιμένουμε τώρα την απόφαση τις επόμενες ημέρες, μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι τέλος του έτους. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση καταρχάς για τιμωρία του. Ο Μίτογλου, έχουμε πει πολλές φορές, έχει συμβόλαιο ακόμα με την Αρμάνη, δεν το έχει λύσει. Άρα θα πρέπει να δούμε το ένα σκύλο σε αφορά τιμωρία του, πόσο θα είναι. Το καλό σενάριο θα είναι να πάει στα 2 χρόνια και με την έφεση να πέσει τον ένα χρόνο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος από τον Μάρτιο του 23. Έτσι. Το χειρότερο σενάριο να πάει 4 χρόνια και να πέσει, ξέρω εγώ, με την έφεση στα 2, λέω εγώ τώρα. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει και με τους Ιταλούς, να λύσει το συμβολέο του με την Αρμάνη Μιλάνο. Έχει καλές σχέσεις με την Ιταλία. Είναι περίεργη περίπτωση. Ναι. Θέλω να το πεντάρι έτσι, γιατί ο Williams πώς θα αντέξει, ξέρω εγώ.
Δεν έχουμε άλλο τεσσάρι, δηλαδή παίζει 4. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν μπορώ να αυτή τη στιγμή κάποιον έτσι. Ωραία, να είσαι καλά. Από τη στιγμή που δεν εμπιστεύεται και τον Ματζούκα. Να είσαι καλά, Θωμά. Από τη στιγμή που δεν εμπιστεύεται και τον Ματζούκα, εγώ σκεφτόμουν να Διονύση, ας πούμε για παράδειγμα, ότι θα μπορούσα να δίνει κάποια λεπτά στο Ματζούκα, έστω ξέρεις, ένα λεπτό στο τέλος κάθε περίοδου, ένα λεπτό στην αρχή κάθε περίοδου, ίσα ίσα για να παίρνει κάποιες ανάσεις, να καθαρίζει το μυαλό του Williams. Σου θυμίζω, στο μάτς με την Αρμάνη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι στο σκηνικό που δεν πήγαινε το μάτς όπως ήθελε ο Μπέικον και βγήκε μόνο στο αλλαγή στην τρίτη περίοδο. Για να καθαρίσει λίγο το μυαλό του και να επιστρέψει να. Χθες δεν το έκανε αυτό ο Μπέικον. Δηλαδή θα πρέπει σε αυτά τα κομμάτια και ο Ράντονιτς να τα διαχειρίζει λίγο καλύτερα. Και εγώ. Ναι. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο φίλο που περιμένει. Καταρχάς να πω ότι αρχίζει τώρα το μάτς στο βόλεϊ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΝΤ. Τώρα σε δευτερόλεπτα αρχίζει το παιχνίδι. Και θέλει, είναι παιχνίδι πρώτο μάτς για φάση 32 στο Challenge Cup, στο βόλεϊ γυναικών. Θα υπάρχει φυσικά, μπαίνετε, υπάρχει κανονικά live ενημέρωση από το Παναθηναϊκός24.gr. Πάμε στο φίλο και μετά θα πάμε, για να μην περιμένει, και μετά θα πάμε στο θέμα του Βοτανικού. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκο, Πέτρο Πολύ. Γεια σου, Νίκο. Να μιλήσουμε πρώτα για μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, είδα και εγώ όπως όλοι το θεσινό παιχνίδι. Καλή ομάδα, βασικά πήγε πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο. Μας ξάφνιασε, πήρε 7 rebound που σε άλλους αγώνες δεν τα παίρνανε σε όλο το μάτς. Συνεχίσαμε μετά, κάναμε μια μεγάλη κοιλιά όπως στα περισσότερα παιχνίδια και στο τέταρτο δεκάλεπτο περιμέναμε πάλι τον Bacon να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Βασικά, ο Bacon, ο Williams, ο Walters, ο Lee συνήθως δεν υπάρχει ένα σύστημα που όπως βλέπουμε όλοι στηριζόμαστε το προσωπικό ταλέντο. Ναι. Και ο Παπαγιάννης μετά τόσο αυτό το παιδί όσο μπορεί έχει τόσο νεύρο και ταγανό του λείπει. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε όλοι αυτό που λέγατε προηγουμένως ότι έχασε κιλά. Άλλα κερδίζεις, άλλα χάνεις. Έχασε σε όγκο και σε δύναμη. Έχει κερδίσει σε ταχύτητα και σε άλλα κομμάτια. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Σίγουρα θέλει υπομονή. Αν και αυτό το στυλ των παιχτών που έχουμε, δεν ξέρω, επειδή έχουν πολύ προσωπικό ταλέντο καθένας, αν μπορούν να παίξουν. Να γίνουν ομάδα εμείς μαζί. Δηλαδή, ναι. Έχουμε στο μυαλό μας το Παναθηναϊκό του προηγούμενου χρόνου, όχι των τελευταίων δύο, πιο παλιά, μετά με κεντρό, έτσι όπως είχαμε μάθει. Μα ο Παναθηναϊκός, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι μπορεί να φτάσει πάλι πολύ σύντομα σε επίπεδο που ήταν το 9 και το 10. Εντάξει, ήταν υπερομάδα. Ναι, αλλά η κανονικότητα του Παναθηναϊκού είναι να διεκδικεί συνεχώς συμμετοχή στο Final Four. Ακόμα και με τον Πασκουάλ τις χρονιές που ήταν, ναι, δεν είχαμε ούτε εννοείται ούτε το budget, αλλά διεκδίκησε. Πήγε στους 8. Πήγε στους 8. Ναι, αλλά πηγαίναμε συνήθως πάντα στα playoff και ό,τι έβγαινε μετά, εντάξει. Πλέον και με τα budget έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ναι, μπορεί να μην υπάρχουν οι Ρώσικες φέτος. Ναι. Αλλά και χωρίς αυτές υπάρχουν οι Ισπανικές. Εντάξει, είναι δύσκολα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί, αν περισσότεροι πίστευαν ότι μόνο το χθεσινό θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε από τα τρία εκτός. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα είμαστε αδιάφοροι και στο μάτς το αυριανό ή μεθαύριο, πότε είναι, και με την ΕΦΕΣ μετά. Ναι, ναι, είναι με την Παρσκευή με την Παρσκευή. Είναι την Παρσκευή με την Παρσκευή το μάτς. Προφανώς και δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, έτσι. Θα πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός. Απλά λέμε ότι βάσει ποιότητας των ομάδων, το πιο εύκολο από τα τρία θεωρητικά ήταν αυτό με τη Βαλένθια. Ναι. Θα δούμε στήριξη και θα δούμε πώς θα πάει. Ήθελα να ρωτήσω και για το γήπεδο, για το άκαλα απάντησε ο Γιώργος προηγουμένως. Να κάνω μια πάσα στο Διονύση να μας πει και για το γήπεδο. Είδα το βίντεο. Θα το δείξουμε τώρα το βίντεο. Θα το δείξουμε τώρα το βίντεο και θα πω κάποια πραγματάκια. Okay. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο αυτό το καινούριο βίντεο που βγήκε από τη. Που είδε το φως δημοσιότητας για την διπλή ανάπλαση. Στους φίλους που παίρνουν, σε 5 λεπτά θα έρθουμε μαζί σας. Οπότε, αν θέλετε, ξαναπάρτε για να μην σας έχω. Φίλε, εσύ που πήρε για να μην σε έχω στη γραμμή, ξαναπάρε σε 5 λεπτά. Εκτός και αν θες να μείνεις στη γραμμή. Ναι, δεν με πειράζει. Ωραία. 5 λεπτάκια να δώσουμε λίγο, να πούμε λίγο για τη διπλή ανάπλαση.
Να δείξουμε λίγο στον κόσμο το βίντεο το καινούργιο, το οποίο, το φρέσκο το οποίο έπαιξε, και επιστρέφουμε να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό και πάμε και με μπάσκετ και με όλα μαζί. Στα ακίνητα η τοποθεσία είναι τα πάντα. Όχι πάντα. Με την περιοχή του Βοτανικού να απέχει μόλις 4 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, πολλές προσπάθειες έγιναν με σκοπό την βελτίωση της ζωής των κατοίκων. Προσπάθειες που όμως ναυάγησαν. Ο Βοτανικός έχει τη δική του πονεμένη ιστορία. Μια ολόκληρη περιοχή στην καρδιά της Αθήνας. Ανεκμετάλλευτη και υποβαθμισμένη. Ένα σκουπιδότοπος με χωματόδρομους, με εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συνθήκες που παραπέμπουν ακόμα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Τα τελευταία χρόνια είναι πολλοί αυτοί που έχουν εκφέρει άποψη για το πώς θα μπορούσαν να αναμορφωθούν αυτές οι περιοχές. Οι κάτοικοι έχουν τις δικές τους ιδέες. Από την ημέρα που γεννήθηκα, ακούω ότι θα φτιάξουν την περιοχή μας, αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τα σκουπίδια, τα μπάζα, μια αποθήκη της Αθήνας. Μόλις φύγεις ένα χιλιόμετρο από την Αθήνα και πέσεις εδώ σε αυτά τα μέρη, αγριεύεις. Φοβάσαι το βράδυ να περπατήσεις, να βγεις έξω, φοβάσαι. Φοβερό, φοβάσαι που περπατάς. Τόσα χρόνια τα όποια συμφέροντα κράτησαν υποβαθμισμένη αυτή την περιοχή. Αποχέτευση δεν έχουμε, νερό δεν έχουμε. Με την πρώτη μεγάλη βροχή πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο από σκουπίδια και βρώμα και δυσκολία, τίποτα άλλο. Δεν συζυγείται, δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος. Δεν είναι για να μείνουν οικογένειες, δεν μπορεί να έχει ένα σπίτι. Έχω σκεφτεί να πουλήσω το σπίτι μου και να φύγω. Η έλλειψη πεζοδρομίων, οι λακκούβες στο δρόμο. Και βασικό, δεν υπάρχουν πεζόδρομοι για να περπατάμε με τα παιδιά μας. Χρειάζονται αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, περισσότερο από ό,τι χρειάζονται πάρκα, για παράδειγμα. Δεν είναι μια κατάλληλη θέση, θεωρώ, για ένα γήπεδο πλέον, έτσι όπως είναι ο ιστός της Αθήνας. Αν μπορούσα να τα γκρεμίσω όλα και να τα ξαναφτιάξω από την αρχή, αλλά ανθρώπινα, θα το έκανα. Ονειρεύομαι τα παιδιά μου να βρουν εδώ σχολεία, πάρκα, δρόμους, μαγαζιά ωραία. Ένας καλός σχεδιασμός χρειάζεται. Εγώ θέλω το γήπεδο του Παναθηναϊκού εδώ. Οι κάτοικοι το θέλουν, ναι, πολλοί το θέλουν οι κάτοικοι. Χώροι πρασίνου ενεργοί και ζωντανοί, περίπατοι, πεζόδρομοι. Χώρο στάθμευσης και πράσινο. Να μείνει κάτι που να θυμίζει την ύπαρξή του από το 1908. Ένα μικρό μουσείο με οπτικοακουστικό υλικό. Κάτι που να θυμίζει τον Παναθηναϊκό. Με την κατασκευή του πάρκου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μια νέα οάση πρασίνου θα αναδειχθεί στο αθηναϊκό τοπίο. Ενώ στην υποβαθμισμένη περιοχή του Βοτανικού θα δημιουργηθεί ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στην Ελλάδα. Συνολικά 17 στρέμματα πρασίνου. Στη θέση του παλιού γηπέδου θα φτιαχτεί μουσείο για να τιμήσει την πολύχρονη ιστορία του συλλόγου. Ενώ μετά από χρόνια αναμονής, ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει επιτέλους το καινούριο του σπίτι. Ένα γήπεδο μεγαλύτερο των 35.000 θέσεων. 2.000 θέσεις εργασίας θα έρθουν στην περιοχή. Οι άνθρωποι αυτοί θα δουλεύουν σε καλέσθητα βιοκλιματικά κτίρια. Θα ικανοποιηθεί το αίτημα των κατοίκων για καλύτερες υποδομές με επένδυση στη διευθέτηση του ρέματος, δημιουργία νέων και διαπλατύνσεις των υπαρχόντων οδικών αρτηριών, καθώς και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. Θα δημιουργηθούν χώροι άθλησης και αναψυχής για όλους. Μετά από 14 χρόνια αναμονής, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και του Δήμου να υλοποιήσουν αυτή την τεράστια πολεοδομική παρέμβαση ξαναγράφει το πεπρωμένο της περιοχής προς όφελος των κατοίκων της, των επισκεπτών, αλλά και ολόκληρης της πόλης. Η
Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο το οποίο βγήκε μετά την τελετή και θα πάμε στο φιλοπαράδοση παραλαβή στον Ελαιώνα. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, εδώ δείχνει το μουσείο στη Λεωφόρο που θα φτιαχτεί εκεί που βρίσκεται ο Απόστολος Νικολαίδης και δείχνει και κάποια πράγματα για την ανάπλαση περιοχή στο Βοτανικό και στο γήπεδο. Στα του γηπέδου, το γήπεδο απ' έξω έτσι όπως το δείχνει, η τρισδιάστατη ας πούμε απεικόνηση, έτσι θα είναι. Συν κάποια LED. Μάλλον γύρω-γύρω ένα περιτύλιγμα με LED και πιο ψηφιακό, πιο σύγχρονο. Το γήπεδο μέσα δεν θα είναι έτσι. Θα είναι διαφοροποιημένο από αυτό που είδαμε. Εκτός και αν μας κρύβουν κάτι και δεν το ξέρουμε. Ενώ αν έχει αλλάξει κάτι και δεν το ξέρουμε. Γιατί το γήπεδο μέσα, αυτό που είδαμε τώρα, ας πούμε, έχει τρία διαζώματα. Μοιάζει με αυτό που θα έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Είναι αρκετά κοντά. Αλλά φαντάζομαι εγώ ότι κάτι άλλο πήραν και έβαλαν. Απλά για να κάνουν μια τρισδιάστατη απεικόνηση για τις ανάγκες του βίντεο. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Για παράδειγμα, το γήπεδο στο Βοτανικό θα έχει δύο διαζώματα αντί για τρία στα πέταλα. Ένα παράδειγμα, λέω έτσι. Άρα λοιπόν, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, εγώ δεν ξέρω τι μακέτες είναι έτσι από αυτά που έχουμε δει. Για εσωτερικά, εξωτερικά έτσι ήταν το γήπεδο. Και γύρω-γύρω οι χώροι και η ανάπλαση περιοχής έτσι λένε ότι θα είναι. Τώρα, κάτι ακόμα. Επειδή πολλά ακούστηκαν και επειδή έχουμε γεμίσει και ξυπνητζίδες σε διάφορα social media και δεν ξέρω και εγώ πού. Και ναι, τιμητές των πάντων και με παρατσούκλια. Λοιπόν, μέχρι πριν από 3-4 μέρες, η καταλυτική ημερομηνία για να ανοίξουν οι φάκελοι για να πάμε στο επόμενο βήμα για τη δημοπράτηση ήταν 10 Δεκέμβρη. Προχθές 3 εταιρείες ζήτησαν αν μπορεί να δοθεί μια παράταση ενός μήνα, μέχρι τις 13 Γενάρη. Αυτό συνέβη και δόθηκε παράταση γιατί θέλουν να κάνουν μια κοινοπραξία, τέλος πάντων, να τα βάλουν όλα κάτω, κάποιες τελικές λεπτομέρειες. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας, γιατί ούτως ή άλλως μπαίνουμε και σε μια περίοδο γιορτών, που στην περίοδο γιορτών δεν θα είχαμε και κάτι φοβερό. Απλά εμείς μεταφέρουμε ποια είναι τα τελευταία νέα, όπως πρέπει να κάνουμε, και μεταφέρουμε τα πάντα για αυτό το κομμάτι. Πάμε στο φίλο, περιμένει, του ζητώ συγγνώμη. Απλά έπρεπε να βάλουμε και το βίντεο. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και από μένα για την προσπάθεια που κάνετε για την εκπομπή. Να είσαι καλά. Έχουμε ό,τι καλύτερο και σε προσωπικό επίπεδο δικό σας. Να είσαι καλά. Για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό θα ήθελα να πω και εγώ δύο πράγματα. Τώρα που στεκόμαστε στο κομμάτι του Παπαγιάννη και που είπε πριν και ο φίλος ότι και αναφέρατε κι εσείς ότι έχει χάσει κάποια αμυγικά κιλά και έχει χάσει και λίπος, σίγουρα δεν μπορεί να τα έχει όλα ταυτόχρονα, αδυνάτησε. Το παιδί θέλει στήριξη εννοείται και από την ομάδα και από όλο τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και ο αρχηγός μας. Οπότε νομίζω ότι έχει να προσφέρει. Αυτό που θα μπορούσα να επισημάνω εγώ για τον Παπαγιάννη ότι να ήταν λίγο πιο σταθερός. Δηλαδή, βλέπουμε σε παιχνίδια που είναι εξαιρετικός και σε άλλα παιχνίδια που ψάχνει να βρει έστω μία-δύο προσπάθειες για να ξεκινήσει. Ναι. Για να πει ότι θα πατήσω σε αυτό το παιχνίδι και να πάρει λίγο τα πάνω του. Επειδή ασχολούμαι και με το κομμάτι της ψυχολογίας, υπάρχουν παίχτες που είναι παίχτες ψυχολογίας. Θα κάνουν μία ενέργεια και θα χτιστεί μετά πάνω σε αυτή την ενέργεια όλο το παιχνίδι. Και υπάρχουν παίχτες που μία-δύο θα στραβώσουν και μετά θα πάνε και θα κρυφτούν στα σκοτάδια τους. Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι μια καινούργια ομάδα, εννοείται. Χρειάζεται στήριξη από όλους. Και να μην ξεχνάμε ότι χθες έλειπε και ο Μποχωρίδης, που στις αλλαγές που κάνουμε σε πολλές προσπάθειες στην άμυνα που παίζουμε αλλαγές σε όλα τα screen, ο Μποχωρίδης θα μπορούσε να βοηθήσει. Είναι γρήγορο παιδί στα πόδια, έχει και άλμα, που κατά τη δική μου τη γνώμη νομίζω θα ήταν κωμικός για χθες. Mm-hmm. Όπως και ο Γκριγκόνης, ότι όταν που άκουγα και το. Και τον Γιώργο που μιλούσε και έλεγε ότι δεν έχουμε ένα plan B, ας το πούμε, ότι αν κλείσουν τον Μπέικον, κάπου βραχυκλώνουμε. Φαντάσου να υπάρχει και ένα όπλο ακόμα στην πεντάδα που να είναι ο Γκριγκόνης, δεν θα πάει όλη η άμυνα και θα προσαρμοστεί πάνω στον Μπέικον, γιατί ξέρουν ότι και αυτός είναι πολύ καλός σουτέρ. Και νομίζω ότι επιξερώνω και αυτό για εχθές. Προσωπική μου γνώμη. Έτσι. Τώρα μακάρι να έρθει ένα τεσάρι καλό, να βοηθήσει, γιατί και ο Williams θα σκάσει. Δηλαδή, αν η ομάδα τα καταφέρει και πούμε στην οχτάδα. Και πάρουμε και μια καλή θέση, θα έλεγα και 7η και 6η θέση. Μετά θα είναι σκασμένος. Δεν θα μπορέσει να παίζει 40 λεπτά τώρα και στα play-off. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Ναι. Και το παιδί και χθες έπαιξε 42 λεπτά. Προχθές πάλι στην παράταση είχε παίξει 43, αν δεν κάνω λάθος, 42,5, κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Νομίζω ότι με αυτή την προσθήκη θα είναι πολύ καλύτερο για όλη την ομάδα. Και αν μακάρι να μπορούσε να πλασαριστεί και λίγο να πάρει 2-3 λεπτά και ο Ματζούκας, πιστεύω, στην ομάδα. Δηλαδή, γιατί είναι Έλληνας το παιδί, από κάπου να πάρει και αυτό το ένα, να ξέρει να ξεκινήσει, να αρχίσει να χτίζει και αυτό τα δικά του τα πατήματα, την καριέρα του. Νομίζω ότι θα ήταν καλό 2-3 λεπτά στην Ευρωλίγα
είναι και Έλληνας. Πιστεύω ότι θα μπορούσε όπως οι Καλατζάκηδες. Βλέπουμε στην αρχή ο Παναγιώτης, μετά ο Γιώργος, αρχίζουν να παίρνουν χρόνο. Νομίζω ότι θα ήταν καλό για την ομάδα γενικότερα, όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για την ομάδα. Όπως και τώρα και η προσθήκη του Νίκου του Παπά. Και επειδή αναφέρθηκε στους Καλατζάκηδες, ας πούμε για παράδειγμα ο Ματζούκας, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι χειρότερος από τον Γιώργο Καλατζάκη. Ο Γιώργος Καλατζάκης πραγματικά δεν βοηθάει όσο θα περιμέναμε. Ναι, δηλαδή όχι, απλά θέλω να πω ότι ξέρεις τι, ότι καμιά φορά ο αθλητής παίρνει και ρυθμό από την άμυνα. Μπορεί να μην σου βγει μια προσπάθεια, να μην σου βγει ένα τρίποντο, να κάνεις ένα lay-up, αλλά όμως όταν θα μπεις και δώσεις μια καλή άμυνα, γιατί δεν γίνεται όλοι να βάζουμε 30 πόντους. Εννοείται, κάποιοι πρέπει να παίξουν και άμυνα και κάποιοι πρέπει να φάνε και το ξύλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Οπότε αν μπει το παιδί και βγάλει, γιατί είναι και ωραίο το σώμα, είναι ωραίο το κορμί του, είναι αθλητικό παιδί και έχει και το τρίποντο. Που στα σύγχρονα τεσσαροπεντάρια όλοι σουτάρουν. Νομίζω ότι έτσι, αν το τρία λεπτά να αρχίσει να χτίζει πάνω σε αυτά τα δίλεπτα, τρίλεπτα, δεν νομίζω να κάνει τόσο πολύ μεγάλο κακό στην ομάδα. Δηλαδή, τι να μας φύγουν οι άλλοι για 50 πόντους. Δηλαδή, νομίζω πως δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, όταν θα πλασταριστεί στο σύνολο, δεν γίνεται να το βάλει το Ματζούκα να παίξει στην ίδια πεντάδα με τους Καλατζάκηδες και τον Κουγκάζ και τον Μποχωρίδη στον Άσο. Δηλαδή, μα βάλει στο Ματζούκα και είναι και 4 πενταδάτη, μια χαρά πιστεύω να τα παίξει το παιδί. Σιγά-σιγά, να πάρει ένα λεπτά. Έτσι πιστεύω. Συμφωνώ τώρα, δεν ξέρω, ίσως είναι δικιά μου η άποψη έτσι. Όχι, όχι, συμφωνώ και εγώ αυτό που είπα πριν. Ότι θα πρέπει λίγο του Ματζούκα να τον βάλει λίγο στην εξουσία ο Ράντονιτς. Για παράδειγμα. Γιατί είναι παιδί που έχει και το. Συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει και το σουτ. Κατάλαβε. Αυτό πήγα να πω. Για τρίποντο. Για παράδειγμα, χτες. Ναι. Ότι έπαιζαν double team συνέχεια τρεις φορές με βοήθειες πάνω στον Μπέικον. Εάν ήταν ο Ματζούκας μέσα, ο οποίος είναι ένας καλός σουτέρ, όπως είπες και εσύ, και πραγματικά είναι καλός σουτέρ, θα μπορούσε να μένει ελεύθερος ο Ματζούκας, να πασάρει ο Μπέικον στο Ματζούκα και να βρει και σουτ ο Παναθηναϊκός από την περιφέρεια. Ωραία. Και αν δεν έβρισκε το σουτ, δεν θα παίζανε double team τον Μπέικον όλη την ώρα, γιατί σου λένε ότι ο Ματζούκας θα τον αφήσω. Οπότε θα πήγαινε ο Μπέικον σε ένα με έναν που το πρώτο του βήμα είναι από τα καλύτερα να μην μπούμε στο NBA, να πούμε στην Ευρωλίγκα. Πολύ δυνατό. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό θα κερδίσει. Και όσο για τον Παπαγιάννη που αναφέρατε πριν και που το αναφέρανε και άλλοι φίλοι, αν προσέξει εκεί πέρα που ο Μπέικον παίρνει την μπάλα, περνάει, δίνει στο Williams και του ξαναπέζει σκαστή πάσα και καρφώνει, ο Παπαγιάννης είναι μόνος του με ψηλά τα χέρια. Δηλαδή μπορούσε και ο Williams να παίξει κατευθείαν τον Παπαγιάννη που είναι μέσα στο ζωγραφιστό. Να την κρατήσει αυτό. Δηλαδή αυτό που αναφέρουμε ότι δεν τον παίζουν και πολύ τον Παπαγιάννη. Και είναι κρίμα επειδή σου έχω περάσει και εγώ από τον αθλητισμό, όχι σε τέτοιο επίπεδο, καμία σχέση. Αλλά ο Χαμάλης που λέμε σε εισαγωγικά, ξέρεις πόσο άσχημο είναι. Ανεβοκατεβαίνει επάνω και ο Παπαγιάννης είναι και παίχτης ψυχολογίας. Θα κάνει ένα κάθωμα, θα πάρει ένα καλάθι και ένα φάουλ και θα δεις που είναι άλλος άνθρωπος. Προσέξτε το, επειδή το κάθομαι και το τσεκάρω και βλέπω και τις επαναλήψεις των παιχνιδιών, είναι ψυχολογία. Το βλέπεις, δεν είναι ο Μπέικον που πήγανε 0 στα 9 σουτ και μετά έβαλε 17 πόντους. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, οκ. 22, ναι. Έλα, Γιώργο, πες το. Να είσαι καλά. Δεν είναι μόνο αυτή η φάση. Είναι πολλές φάσεις που υπάρχει ο Παπαγιάννης ελεύθερος κάτω από τη ρακέτα και δεν του πασάρουν. Θα πρέπει λίγο να βάλει ο Ράντονιτς στο πνεύμα τους περιφερειακούς του ή τέλος πάντων αυτούς που δημιουργούν, τέλος πάντων που φτιάχνουν παιχνίδια την ομάδα, να τους εμφυσίσει τη δημιουργία προς τον Παπαγιάννη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή να πασάρουν πολύ άμεσα, να φεύγει η μπάλα δηλαδή προς τον Παπαγιάννη. Γιατί ο Παπαγιάννης είναι ένας παίκτης πραγματικά που αν τον εκμεταλλευτείς πάνω από τη Στεφάνη, γενικότερα εκεί ξέρεις, σε αυτές τις φάσεις θα σου δώσει εύκολους πόντους. Και όταν παίρνεις εύκολους πόντους και παίρνεις ψυχολογία, έτσι. Like στο βίντεο. Πάμε να ανέβουν λίγο τα like στο βίντεο. Subscribe στο κανάλι όσοι επιθυμείτε στο εικονίδιο κάτω από τα σχόλια. Super chat, μας δείχνετε την υποστήριξή σας να μεγαλώσουμε το κανάλι μας, να μεγαλώσουμε το site. Μπαίνετε στο site, κάντε ένα κλικ τώρα παναθηναϊκός23.gr όλοι ταυτόχρονα να δοκιμάσουμε και λίγο τις αντοχές του σερβερ. Να δείτε και το live στο βόλεϊ γυναικών. Το βόλεϊ γυναικών το οποίο είναι Παναθηναϊκός να 18-19 στο πρώτο set. Παιχνίδι για τη φάση του 32 του Challenge Cup βόλεϊ γυναικών. Τώρα 18-20 με ένα άστοχο σερβις για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο πρώτο σετ. Στο φίλο που περιμένει, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Διονύση. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Ο Γιώργος Παναθηναϊκός από Κοζάνη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Στέλνω συνέχεια, μιλάω με τον Τάσο στο Instagram, ναι, τον Νικολογιάννη, τον Άρχοντα. Η άποψή μου είναι για το χθεσινό μάτς, έκατσα το είδα. Είναι ότι με τον Παπαγιάννη δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Εντάξει, το παιδί με ένα παίζει χωρίς μυαλό. Είναι πολύ soft παίχτες, παλιά σκοπής ψηλός. Αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό λείπει ένα πεντάρι αθλητικό τύπου Γκίστ, τύπου Μπατίστ, που δεν πρόκειται να ξαναβρούμε Μπατίστ, αλλά λείπει ένα αθλητικό πεντάρι, ένας Αμερικάνος που θα είναι και δυνατός και πιο γρήγορος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνούμε, το είπα πριν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάει σε ένα διαφορετικό παίκτη. Εγώ, δηλαδή, είναι ένα ακόμα, δηλαδή. Δείτε στα pick and roll που γίνεται η αλλαγή, πάντα τρώμε τρίποντο. Είναι ένα βήμα πίσω. Ή τρώει την προσποίηση και βγαίνει ένα παίκτη πάντα μέσα στη ρακέτα μόνο. Εγώ αυτό το παρατηρώ εδώ και πολύ καιρό, μη πω χρόνια. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Και ένα τεσάρι ακόμα θέλουμε, δηλαδή τύπου Μήτογλου. Τώρα για playmaker δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε άλλο ή όχι. Είναι δύο σοβαρές ελλείψεις που το βλέπω όποτε παίζω Παναθηναϊκός, αυτό βλέπω. Δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε μαζί μου. Χρειάζεται να παίκτη σίγουρα στο 4-5 και από άποψη κορμιών, όχι μόνο να υπάρχει ένα ακόμα κορμί. Δηλαδή, εγώ ένα δυνατό κορμί, γιατί βλέπω τον Παπαγιάννη, π.χ. με το φαλ, π.χ. με πολύ πολύ δυνατό σωματώδες παίκτης, δεν μπορεί. Τον βάζω μέσα στη ρακέτα, τρώει πολλά καλάθια. Εντάξει, είναι καλός όταν βγαίνει σε αντεπίθεση ή να καρφώνει την μπάλα από άλλη. Εγώ δεν βλέπω όμως η σωματοδομή του να είναι τόσο σκληρή να μπορεί να κοντράρει. Όπως επίσης και ο Λιθουανός. Και αυτός είναι παίκτης παλιάς κοπής, δεν είναι ο γρήγορος που θα κάνει το pick and roll, θα μπορέσει να προλάβει τη γρήγορη πάσα του playmaker. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα σε αυτό που αναφέρεις νωρίτερα, Γιώργο. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στην άμυνα. Και χτες τον χτύπησαν πάρα πολύ τον Κουντάς και γενικό να το χτύπανε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ότι δηλαδή αργεί να γυρίσει πίσω, τέλος πάντων, να το πω έτσι, και στο pick and roll δεν προλαβαίνει. Να γυρίσει. Αυτά είχα να πω. Περιμένουμε πώς και πώς να αρχίσει και το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αύριο έχει κύπελο. Αύριο έχει κύπελο, 5:30 με το Βόλο. Ναι, ναι. Έχουμε. Οι ελλείψεις μας ποιοι είναι, άμα μπορείτε να μου πείτε λίγο, να μας πείτε. Είναι στην αποστολή κανονικά ο Ρούμπεν. Ο οποίος, πιστεύω πάγκο. Αλλά είναι διαθέσιμος, είναι στην αποστολή, είχε μια ίωση. Είναι στην αποστολή και ο Ιωαννίδης και ο Κουρμπέλης. Ο Παλάσιος θα ξεκινήσει βασικός. Ναι, θα κάνει ντεμπούτο ο Λοντίγκιν, θα παίξει στο βασικό. Έξω είναι ο Πούγκουρας, έχει μια γαστρερίδα. Νομίζω θα πάμε σε μια σύνθεση με Λοντίγκιν κάτω από τα... Περίπου θα είναι η βασική, όπως παίζουμε στο πρωτάθλημα. Σέκεφελτ, Μάγνουσον, αριστερά ο Χουάνκαρ, δεξιά ο Κότσουρας, στη μεσαία γραμμή ο Τσέριν, ο Τσόκαη και ο Μπερνάρ, ο Παλάσιος, ο Βέρμπιτς και ο Σποράρ. Ωραία, ναι. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά. Και χαιρετίσματα σε όλα τα πράσινα αδέρφια μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε, άντε να δώσουμε και πρωτού πάμε στο φίλο και μια τζούρα έτσι από λεωφόρο, γιατί έχει λείψει τον κόσμο. Και αύριο επιστρέφει ο Παναθηναϊκός στο Απόστολος Νικολαίδης. 5:30 ξαναλέω το μάτς με το Βόλο. Έτσι, μια μικρή τζούρα. Πάμε. Ακούγονται και διάφορα πριν λίγα μέσα. Εντάξει, το γήπεδο είναι έτσι, Γιώργο. Αμέσως να το πεις, ρε. Δεν κρατιέσαι, γήπεδο. Τι θες να κάνουμε, ρε Γιώργο, εκκλησία, να λένε καλώς ήρθατε το γήπεδο. Δυστυχώς. Έλα, φίλε.
Καλησπέρα, Έκτορας από Κέρκυρα, Διονύση. Γεια σου, ρε Έκτορα. Γεια σου, Έκτορα. Λοιπόν, καταρχάς, συγχαρητήρια για όλη την ενημέρωση και όλο αυτό που μας προσφέρετε. Να σε καλά. Και δεύτερον, ρε παιδιά, εντάξει, το χάσαμε χθες το μάτς. Μπορεί σε κάποιες στιγμές να έδειξε η ομάδα ότι τα παράτησε, ότι κουράθηκε ή το οτιδήποτε, αλλά μην κρεμάμε τώρα τους παίχτες τώρα και μην ξεκινάμε ότι ο Παπαγιάννης δεν κάνει. Αν τον παίζουν περισσότερο, θα το δούμε, θα συμμετέχει και αυτός και θα ανέβει και η ψυχολογία του. Μην ξεκινάμε όλοι τώρα δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει. Ας ηρεμήσουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω. Εντάξει, και η κριτική πρέπει να γίνεται πάντα, Έκτορα. Μην κανιβαλίζουμε, μην πάμε στο άλλο άκρο. Όχι, να κάνουμε κριτική, αλλά να γίνεται η κριτική όχι επειδή βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα, να βλέπουμε το σύνολο. Δηλαδή, πόσες φορές ο Παπαγιάννης έχει μισή μάτς και δεν πήγε μπάλα εκεί, ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε φάουλ, πολλούς πόντους. Ήταν πολλά που δεν λειτουργήσαν σωστά. Δεν φταίει μόνο ο Παπαγιάννης. Ναι. Ναι, το έχουν πει. Δεν τον εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός όπως πρέπει τον Παπαγιάννη. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει. Έτσι. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Παπαγιάννης, πόσο χρονών είναι, δεν πρέπει να είναι και πολύ μεγάλος. Από 1-0 σε την ΑΔ, τον Παναθηναϊκό, 23-25, το πρώτο σετ το χάνει ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ γυναικών. Έλα. Θα το γυρίσουμε, ρε παιδιά, μην αγχώνεστε. Ο Παπαγιάννης 25, το 97. Το 97 γεννημένος. Συγγνώμη. Είναι το 97 γεννημένος, 25 δηλαδή. 25. Έχει πολύ καλά χρόνια μπροστά του και δυνατά, δηλαδή θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και στο μέλλον. Απλά θέλει λίγο η ομάδα να τον βοηθάει περισσότερο. Αυτό εγώ ήθελα να πω. Και καλή σεζόν να έχουμε. Σαν να ξεκινάει πάλι. Να είσαι καλά. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, ξαναλέω, support όσο επιθυμείτε. Να μας στηρίξετε οικονομικά στην προσπάθεια που κάνουμε στο κανάλι μας, στο site τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πόσα like έχουμε. Έχουμε 98, χαμηλά είμαστε παιδιά. Για πάμε να φορτσάρουμε. Πόσο subscribe έχουμε, πόσο subscribers. Είμαστε 16.900, κάτι θα σου πω ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς. Είπαμε, επόμενος στόχος παιδιά είναι 20.000. Εντάξει τώρα... Έχεις και δώρο εκεί, πες το για το διαγωνισμό. Έχουμε δώρο μπασκετικό, ωραίο. Λογικό είναι τώρα, εντάξει, ήταν πιο... Χαμήλωσε, φίλε μου, χαμήλωσε. Χαμήλωσε να μας ακούσε από το τηλέφωνο. Ήταν πιο πεσμένο, δεν είχε και δράση. Τώρα είμαστε 16-9-18 στις εγγραφές. 16-9-18, πάμε για 17.000. Ο επόμενος στόχος είπαμε 20.000, όπου υπάρχει και το μεγάλο δώρο, συλλεκτικό δώρο, χειροποίητο, ένα ταμπλό φανταστικό, με τα 6 αστέρια. Ωραία πράγματα, με καλά υλικά. Για πάμε, έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Παναγιώτης που είναι η Ιωνία, Παναθηναϊκάρα μέχρι το κόκαλο, αλλά άσχετα ότι είμαι κοντά στο γήπεδο της ΑΕΚ, τι να κάνουμε, Έβλεπα χθες, παιδιά, τον αγώνα, ήμουν σε ένα πρακτορείο, πρώτα απ' όλα έβλεπα το Αργεντινή Κροατία και μετά έβλεπα το Παναθηναϊκό, το είχαμε πει να βάλει Παναθηναϊκό να δούμε για το μπάσκετ για να έχουμε και μια εικόνα για το εκεί. Αυτό που δεν μου άρεσε σαν απλός φύλαθρος μιλάω, δεν μιλάω σαν χουλιγκάνο, σαν απλός φύλαθρος του Παναθηναϊκού. Ναι. Είναι πώς γίνεται με την, δεν θυμάμαι τώρα με ποια είχαμε παίξει που πήγαμε στην παράταση με την Αρμάνια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχω χάσει τον κούστιλα με τη δουλειά και καταλαβαίνεις τώρα έχω ένα μυαλό κουρκούτ από τη δουλειά. Με την Αρμάνια είναι κύριε Μαγκέντρο. Που είχαμε ισοφαρίσει και μετά στην παράταση τα είχαμε δώσει όλα και είχαμε πάρει τον αγώνα. Με 11-12 πόντου διαφορά, αν πάμε καλά. Πώς γίνεται, ενώ παίζεις, τους καταφέρνεις, τους ισοφαρίζεις 2-3 φορές, θυμάμαι στο 3ο και 4ο δεκάλεπτο. Και να τελειώνει η κανονική διάρκεια με να ισοφαρίζεις και να πας παράταση. Να μην μπορείς την παράταση να τους κερδίζεις εκεί πέσα. Σιγά μου, η Βαλένθια
Με τον Πετομέο θυμάμαι όταν ήταν στην Ευρωλίγα, πάντα μας αδικούσαν οι ισπανικές ομάδες με τις, όταν παίζαμε με ισπανικές ομάδες με διαιτησίες. Πάντα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, και Διονύση και κύριε Γιώργο. Αν τα θυμάστε αυτά, και ποιοι Θανάση και ποιοι Παύλου Γιαννακόπουλου, θυμάμαι, πάντα μας αδικούσε η διαιτησία όταν παίζαμε και με Μπαρτσελόνα και με Βαλένθια και με τις άλλες ισπανικές ομάδες, με Ρεάλ και στα play-off πριν το Final Four. Αυτό γινότανε. Χθες, γιατί να μην μπορούμε να τις κερδίσουμε στην παράδοση, δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Δεν παίζει μόνος. Παίζει ο αντίπαλος. Πείτε μου τώρα κάτι, παιδιά. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, επειδή το διάβασα σε ένα σχόλιο προηγουμένως εδώ πέρα στα παιδιά, επειδή τον έβλεπα το καλοκαίρι με την εθνική ομάδα, δεν κάνει ή και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, δηλαδή ο Ρεσπάνια του Γιάννη. Δεν κάνει η ομάδα. Για τον Κώστα να πούμε. Σε αυτή την ομάδα που έχουμε φτιάξει πέντε με Μπέικον, που είναι πολύ καλός ο Μπέικον και ο Λί, που είναι πολύ καλή. Αυτοί οι δύο παίκτες μου αρέσουν πάρα πολύ σαν παίκτες. Είναι πάρα πολύ καλά παικτάκια, πολύ καλά εργαλεία στην ομάδα. Να σας πω τώρα για τον Κώστα. Για την ομάδα. Ναι, αφήστε να σας πει, ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Για τον Κώστα θα πω και διαφορετικό Παναθηναϊκός και το καλοκαίρι. Όχι, όχι, όχι. Σας κλείνουμε να απαντήσει ο Γιώργος για να πάμε σε ένα τελευταίο που παίρνει και να ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά. Προσέχετε το τασούλι μας. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Έλα, Γιώργο. Για τον Κώστα το κουμπί έχει ενδιαφερθεί ο Παναγιώτης και το καλοκαίρι. Αλλά το παιδί θέλει να είναι στο NBA, να είναι κοντά στο Γιάννη και στο Θανάση. Έτσι. Έχει συμβόλαιο του Way με ομάδα του NBA. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω. Τι δεν θέλει να τον πάρει με το ζόρι, πώς να το πω τώρα, δεν γίνεται. Αφού θέλει το παιδί. Για το φίλο που λέγεται ο Παπαγιάννη, πέρα να πάρει κιλά, είπαμε και στην αρχή, μυϊκά κιλά πρέπει να πάρει. Γιατί ενώ έχασε λίπος, έχασε και μυϊκή μάζα. Πρέπει να βάλει μυϊκή μάζα. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Μπορώ να πω Αγρίνιο τηλεφωνώ. Το όνομά σου. Αριστίδης. Γεια σου, Αριστίδη, γεια σου. Τι κάνετε, καλά είστε. Όλα καλά, εσύ. Καλά ρε παιδιά, απλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με την ομάδα να πούμε στο μπάσκετ, είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Όχι εντάξει, δεν είπες καλιά, εγώ τη συγγνώμη. Δηλαδή πάνω, τους πάμε στην παράταση, τους παίζουμε, τους πιέζουμε ωραία, ωραία καλά μέχρι τότε, αλλά αυτός ο Παπαγιάννη, ναι, ξέχασε και το όνομά του τώρα. Δηλαδή εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή το επίτηδες το κάνει, δεν ξέρω. Δηλαδή... Έχει, γιατί να το κάνει επίτηδες. Όχι, ναι, σίγουρα δεν το κάνει επίτηδες. Απλά, δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή, τα θέλει και τα χάνει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, ή γκίνια είναι και δεν μας πάει να πούμε, ή δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Πάντως, θέλει μεταγραφές, παιδιά, να μιλήσουμε σοβαρά. Τώρα θέλει μεταγραφές η ομάδα. Για μένα θέλει ένα παίκτη. Δεν ξέρω αν θέλει πολλές μεταγραφές. Για μένα θέλει τουλάχιστον ένα παίκτη στο 4-5. Για μένα θέλει. Εγώ προσωπικά θέλω δύο στόπερ πίσω. Α, στο ποδόσφαιρο τώρα λέμε. Στόπερ. Στόπερ στο μπάσκετ, εντάξει. Ναι. Κάτσε, δεν κατάλαβα τώρα. Δεν κατάλαβα. Μας έκαψε. Για τον μπάσκετ μιλάς για τον ποδόσφαιρο. Όχι, για τον μπάσκετ λέω. Για τον μπάσκετ λέω, παιδιά. Απλά ενώ αμυντικούς πίσω. Άμυνα. Πίσω, πού πίσω. Τι θέση, τι θέση. Ναι, να κόβουν την μπάλα. Πώς να το πάμε, δίκους στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να πάρεις ένα παίκτη που να παίζει μόνο άμυνα. Λέ, μας έκαψε λίγο. Τι θέση, πιστεύεις ότι 4-5, εννοείς ψηλούς. Ναι, ακριβώς ψηλούς για να κόβουν την μπάλα. Να μην μπορεί να βάλει ό,τι πάρει καλάθι εύκολα. Ναι. Ακριβώς. Πιο αθλητικούς ψηλούς δηλαδή, αυτό εννοείς. Δεν γνωρίζω να πω την ορολογία. Ναι, δεν έγινε. Είναι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, έτσι, συγχωρέστε. Εντάξει. Εννοείς πιο αθλητικούς ψηλούς που θα είναι κορμιά. Ναι. Εγώ πιστεύω θέλουμε δύο προσωπικά, όχι ένα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα από εκεί πέρα θα μιλήσω για το ποδόσφαιρο.
που γνωρίζω κάποια πράγματα. Ναι. Συγχωρέστε μου τώρα αν υπάρχει και κάτι παραπάνω. Όχι, βέβαια, σιγά. Εντάξει, έτσι, έτσι. Απλά μα έκανε μια στόπερ και λέω δεν ξέρω αν θέσει. Για πες. Στην μπάλα, εγώ πιστεύω εντάξει, θα μπούμε δυναμικά με το Βόλο. Πιστεύω θα το καθαρίσουμε το μάτς. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Τώρα, σαν αφορά, θέλουμε και μεταγραφές και στην μπάλα. Θέλουμε ένα στη θέση του Γκάνε οπωσδήποτε για μένα. Και ακούγονται και για φήμες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σοβαρό ή όχι. Για ποιον? Για το Σουάρες την Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω δηλαδή αν ισχύει αυτό. Για ποιον? Και το Σουάρες της Μπαρτσελόνα. Ποιο Σουάρες? Σουάρες? Όχι, όχι. Το Ντένι Σουάρες. Α, τον Χαφ. Ναι. Ναι, ναι. Από πού το άκουσες αυτό? Αυτό το είδα στο... Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πω και το site. Στο Power News το είδα. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω κάτι. Ναι, το κοιτάζω και ο Βάνοβιτς. Ξέρω ότι σίγουρα τη Γιάχα... Εντάξει τώρα, μην ακούς... Όπου ακούς, χαμηλά η μπαλά. Ξέρω για το Γιάχα Μπανκ σίγουρα ότι υπάρχει θέμα. Αρέσει, έχουν μιλήσει. Έτσι. Ο Κάουλι, ο Βραζιλιάνος, έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό και σίγουρα δεν περνάει παρατρίτος. Θα δούμε τώρα από εκεί πέρα για αριστερό μπακ. Κοίτα, πρέπει να πάρει αριστερό μπακ και θεωρώ ότι θα πάρει. Δεν νομίζω θα πάει σε αγορά. Δεν νομίζω θα πάει σε αγορά. Θα πάει σε περίπτωση δανεισμού γιατί σε τρεις μήνες γυρίζει ο Γκάνεα. Η προτεραιότητα πάντως είναι ο χαφ και ο εξτρέμ. Έτσι, ναι. Ναι. Οπωσδήποτε θέλουμε δύο μπροστά, παιδιά. Ναι, θέλουμε δύο μπροστά. Εντάξει, και έναν αργότερα να προκύψει στη θέση του Γκάνια να τον έχουμε για ένα πληρωματικό σε περίπτωση τραυματισμού, δηλαδή. Ναι, έγινε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο να πω. Ναι. Ήρθε στο Αγρίνιο ένας νέος επενδυτής στον Πανατολικό. Ναι. Άκυρο και με τον Παναθηναϊκό. Και ήλπιζα δηλαδή ότι. Δηλαδή, λέω εδώ ρε παιδιά, ήρθε στον Πανατολικό να μην έρθει και ένα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή να πάρει και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, μου ήρθε πολύ κακό αυτό. Ναι. Okay. Είναι κρίμα δηλαδή, είναι κρίμα να παίρνουν τώρα μικρές ομάδες και τις μεγάλες ομάδες που έχουν ιστορία και τα λοιπά να τις αφήνουν. Έγινε φίλε. Έγινε παιδιά, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Επειδή σας άρεσε θα κλείσουμε πάλι με το βίντεο από τη Λεωφόρο. Υπάρχει αύριο το μάτς 5:30. Μπαρσελόνα τώρα επόμενο μάτς, έτσι Τζόρτζ. Ναι, την Παρασκευή, στη Βαρκελόνη. Εντάξει, κοίταξε, ναι. Ευρωλίγα και όπως έχει γίνει. Όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα είναι ξεβιλερμπά στην Μπαρσελόνα. Έτσι είναι ξεβιλερμπά στην Μπαρσελόνα. Το θέμα είναι ανταγωνιστικός Παναθηναϊκός να είναι κοντά στο σκόρα, μην παραδοθεί ανεφόρον στους Καταλάνους που δεν εντυπωσιάζουν ούτως ή άλλως. Δεν είναι τρομάζει η Μπαρσελόνα. Να διεκδικήσει το μάτι, παιδί μου. Και να το διεκδικήσει, ναι. Να διεκδικήσει το μάτι. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και αύριο ζωντανά από τη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός24.gr μπαίνετε κανονικά. Μένετε online στο Βόλεϊ να πω 9-8 προηγεί το Παναθηναϊκό στο δεύτερο σετ της ΝΑΤ στο Βόλεϊ γυναικών. Είχε χάσει το πρώτο σετ. Κλικ στο Παναθηναϊκός24.gr. Σας θέλουμε συνεχώς κοντά μας να εξελισσόμαστε συνεχώς, να μεγαλώνει συνεχώς το κανάλι, να μεγαλώνει συνεχώς το site, γιατί δεν είναι μόνο το κανάλι, είναι και όλο το site και όλη η προσπάθεια που κάνουμε. Γιώργο, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, θα κλείσουμε με το βίντεο που σας άρεσε από το Απόστολο Νικολαίδη. Σε ραντεβού αύριο στη Λεωφόρο για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο στο κύπελλο Ελλάδας στις 5:30. Γεια σας. Καλό απόγευμα, γεια.